Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 39η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Μετά από ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων, 2/3, δυστυχώς επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παρουσιάσω 2 πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες στο πλαίσιο της εκπομπής μας. 21η Σεπτεμβρίου παρήλθε. Πάει πλέον, παρήλθε η φθινοπορεινή ησημερία, τώρα εισερχόμεθα στο φθινόπωρο, 21 Δεκεμβρίου, το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερα νύχτα του έτους. Και μέχρι να, επειδή βαδίζουμε κυριολεκτικώς σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η μέρα μικραίνει, με συμβολικό τρόπο η μέρα φως, ελπίδα. Το φως λιγοστεύει, η ελπίδα δεν σβήνει. Υπάρχει. Ζούμε σε εποχές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όπως αναφέρουν οι Κινέζοι. Και οι ενδιαφέρουσες εποχές είναι εκείνες οι οποίες είναι γεμάτες από προκλήσεις, από πολέμους, από σημαντικά γεγονότα. Και πράγματι, τα γεγονότα στην ευρυτέρα περιοχή είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Πριν όμως εισέλθουμε στο κύριο θέμα που έχει η πρώτη μας ενότητα, υπόσχομαι στην επομένη Τρίτη, πρώτα ο Θεός, να προχωρήσουμε σε μια πιο ιδιαίτερα έτσι, ανάλυση της προσφάτου αποφάσεως προσκτήσεως της 4ης φρεγάτας τύπου FDI, της τελευταίας Μπελαρά, μαζί με μια υποσημείωση στην οποία προέβη ο δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, αναφορικός με την προοπτική προσκτήσεως του βλήματος SCALF, του βλήματος πλεύσεως cruise, δηλαδή MDSN, από το πολεμικό ναυτικό. Μία απόφαση η οποία έχει εγείρει πάρα μα πάρα πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε στην επομένη εκπομπή μας. Την προσεχή Τρίτη, την 34η συγκεκριμένως. Φίλοι και φίλες, βλέπουμε όλοι το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Ο χάρτης πίσω μου νομίζω είναι εύγλωτος και παρουσιάζει πώς αυτό που θεωρώ ως δια της ισχύως αναδιάταξη της Μέσης Ανατολής, μη αλφα αυτό σημαίνει, Μέση Ανατολή, προκαλεί σεισμικές αντιδράσεις σε όλη την περιφέρεια, επηρεάζοντας τις σχέσεις πολλών κρατών και φυσικά όλοι αναμένουμε να δούμε τι θα σημάνει για το εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ, η τελευταία επιχείρηση στο Λίβανο. Φίλοι και φίλες, ο Λίβανος, Βηρητός, η πρωτεύουσα, το παλαιό Παρίσι της Αναμέσης Ανατολής. Μια χώρα στην οποία τις δεκαετίες του 50 και του 60, όποιος την επισκεφτόταν, θεωρούσε ότι είναι μια χώρα πρότυπο. Μακριά από Ισλάμ, δεν υπήρχε τότε ο Ισλαμιστικός αναχρονισμός. Μπορούσες να δεις γυναίκες να κυκλοφορούν χωρίς άνευ μαντήλα στην Τεχεράνη, στο Ιράν, στην επικράτεια, στο Λίβανο, στη Συρία, αλλού. Δεν είχαμε να κάνουμε με αυτόν τον σκοταδισμό ο οποίος έχει επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Λίβανος, λοιπόν, στον οποίο συγκρούονται σημαντικότατα συμφέροντα, συμφέροντα τα οποία είναι και πολιτικά αλλά και πολιτισμικά, είναι μια περιοχή στην οποία διαβεί ακόμα και σήμερα μια ευάριθμη κοινότητα χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι κατάγονται, ναι, το έχω αναφέρει και σε προηγουμένη εκπομπή μου, σε προγενεστέρας εκπομπάς, από την εποχή της αυτοκρατορίας των Σελευκηδών. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως Βυζαντινοί, ως Ρωμαίοι. Ναι, είναι ένα ζωντανό τμήμα, ουχή απολίθωμα, ζων τμήμα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου, όπως μας το έχουν μάθει μετά από την παρέμβαση των Γερμανών στα νεότερα χρόνια. Φίλοι και φίλες, ο Λίβανος είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία μετά τους 2 Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους του 67 και του 73 δέχτηκε ένα μεγάλο και σημαντικό αριθμό Παλαιστινίων προσφύγων, οι οποίοι συνετέλεσαν στην διάλυση του Λιβάνου. Και αυτή η διάλυση έλαβε χώρα με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Τα συμφέροντα των χωρών, Σοβιετική Ένωση, τότε αντιπαλό της, Ανατολής Δύσεως, προκάλεσαν σεισμικές αλλαγές.
Η χώρα συγκλονίστηκε από εμφυλίους πολέμους και τελικώς, μετά από αρκετές δεκαετίες, έφτασε η Χεζμπολά, αυτή η οργάνωση η οποία είναι το αντίστοιχο της Χαμάς, με τη μόνη διαφορά ότι η Χεζμπολά ουσιαστικά ελέγχει το Λίβανο. Ο Λίβανος είναι κράτος. Η Γάζα δεν είναι κράτος. Είναι Παλαιστινιακή περιοχή. Όμως, ο Λίβανος είναι μια κρατική οντότηση. Και εδώ το εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ, βρίσκεται ενώπιον ενός ιστορικού και γεωγραφικού διλήμματος. Το δίλημα είναι και προέκυψε εξαιτίας της ανοησίας της 7ης Οκτωβρίου, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς προκάλεσαν το Ισραήλ, χτυπώντας και προκαλώντας 100 βυθυμάτων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει την βιαία στρατιωτική του απάντηση, όπως και συνέβη. Ελπίζοντας ίσως κάποια στιγμή, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, την εμπλοκή του Ιράν, την γενίκευση του πολέμου. Γενικότερα είναι μια περιοχή η οποία δεν απεδέχθη τα τετελεσμένα των Αραβο-Ισραηλινών πολέμων 67-73. Ο Λίβανος όμως έχει μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα. Πάλι ποτέ αποτελούσε τμήμα της Συρίας. Το Βιλαέτι του Λιβάνου, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι μια περιοχή η οποία, εδώ πρέπει να δείτε, αποτελεί ουσιαστικά τον εξώστη της Συρίας. Μια Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση μιζόνου κλίμακος δεν θα είχε αποτελέσματα μόνον στο Λίβανο. Θα επέφερε και έμεσα αποτελέσματα στην Συρία. Σε αυτό το δίπολο Συρίας-Λιβάνου, το Ισραήλ γνωρίζει ότι πλέον πρέπει να ολοκληρώσει, να περατώσει την δια της ισχύως αναδιάταξη του πρώτου τμήματος της Μέσης Ανατολής. Ήδη η αρχή έγινε στη Λωρίδα της Γάζης. Στη συνέχεια έχουμε τη Δυτική Όχθη, η οποία θα παραμείνει σε ένα καθεστώς ενεργητικής ανασφαλείας. Ο στόχος είναι, μετά την εξάλληψη της Χαμάς, η καταστροφή της Χεζμπολά. Και η καταστροφή της Χεζμπολά σημαίνει ότι πρέπει να δαπανηθούν πολύ σημαντικά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με έμψυχο και άψυχο υλικό, δηλαδή με τη δέσμευσή τους. Αυτές οι αεροπορικές επιδρομές υψηλωτά του εντάσεως, υψηλής εντάσεως, χιλιάδες βομβών καταναλώνονται σε μερικές ώρες, αποδεικνύουν το Ισραήλ, αν μη τι άλλο, έχει προετοιμαστεί και έχει ενισχυθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα τις τελικές εκτιμήσεις από αναφορές. Ακόμα γίνονται έρευνες, θα το δούμε αυτό σε μερικούς μήνες ή ίσως σε μερικά χρόνια, του τελικού αριθμού βομβών έξυπνων και μη συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Ισραήλ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Χαμάς και οι επιθέσεις της Χεζμπολά από τον Νότιο Λίβανο. Εν ολίγης, το Ισραήλ έχει ένα μόνιμο πρόβλημα ασφαλείας. Έναν πονοκέφαλο ασφαλείας, αν θέλετε, κατεφημισμών. Τις επιθέσεις της Χαμάς και τις χεσπιοθέσεις από τη Χεζμπολά. Η 7η Οκτωβρίου πυροδότησε και έλυσε ως ξύφος το γόρδιο δεσμό. Δεν υπάρχει πλέον διεθνές δίκαιο. Με τα πρότυπα τα οποία αντιμετωπίζονται άλλα δεδομένα και άλλα συμβάντα στην Ιφίλιο. Το Ισραήλ δια της ισχύως προστατεύει τους πολίτες του. Το «δεν ξεχνώ» έγινε πράξη. Μια φράση εξαιρετική, από την οποία τη λαμβάνω, την δανείζομαι, από το tweet του Αποστόλου Πιστόλα, ενός εξαιρετικού και εφιεστάτου πολιτικού αναλυτού και φίλου, χαιρετιμούς Απόστολε. Ναι, το «δεν ξεχνώ» το υλοποιεί. Εμείς το «δεν ξεχνώ» το έχουμε στα μνημόσυνα και αναφέρουμε στο μνημόσυνο της Μεγαλονήσου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς λειτουργεί ένα σοβαρό κράτος σε αυτές τις εποχές, έτσι. Γιατί είναι εποχές όπου η βία είναι εκείνη που έρχεται πλέον μέσα από τα κείμενα του Θουκυδίδου. Μην τα ξεχνάμε, το διάλογο των Μιλίων. Ο διάλογος των Μιλίων με τους Αθηναίους είναι σαφέστατος και ουσιαστικά δείχνει αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ άλλων κατά αναλογία στην Μέση Ανατολή, στις σχέσεις μεταξύ του ισχυρού Ισραήλ και του αδυνάτου, που είναι όλοι οι αντίπαλοι του. Τα νομικά επιχειρήματα έχουν ίση αξία μεταξύ ίσων δυνάμεων.
Εδώ το μιλάμε, ναι, για διεθνές δίκαιο. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει όταν ο άλλος, ο οποίος έρχεται σε μια αντιπαράθεση, είναι ίσης ή μεγαλύτερας δυνάμεως. Αν όμως υπάρχει αυτή η διαφορά που καθιστά κάποιον να χαρακτηριστεί ως ισχυρός και κάποιον αντίπαλο ως αδύναμος, ο ισχυρός επιβάλλει όσο του επιτρέπει η ισχύ του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτό, όσοι βρίσκονται στα γενικά επιτελεία στο Υπουργείο Εξωτερικών και Αλαχούς της χώρα μας, θα πρέπει να το έχουν όχι απλώς εμπεδωμένο, να το βλέπουν καθημερινώς και να το διαβάζουν, να το μελετούν. Φίλοι και φίλες, από τη στιγμή που το Ισραήλ αποφάσισε να λύσει τον γόρδιο δεσμό της ασφαλείας του, ξεπέρασε όλα τα όρια. Και υπήρχε μόνο ένας πρωθυπουργός που θα μπορούσε να το πράξει αυτό, ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Και γιατί ο Νετανιάχου? Γιατί δεν είχε να χάσει απολύτως τίποτα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε κατηγορηθεί από σκάνδαλα, από ανικανότητα, από, είναι ο μόνος ο οποίος κατόρθωσε, πήρε το βάρος στις πλάτες του και το φέρει σε πέρας. Και υπάρχει η εποχή Νετανιάχου 1η 7η Οκτωβρίου και η εποχή Νετανιάχου όταν ολοκληρωθεί αυτή η τεραστία στρατιωτική επιχείρηση. Σχεδόν ένα έτος και θα το συμπληρώσουμε. Χρειάστηκε ένα περίπου έτος για να εξολοθρευτεί η Χαμάς με υποδομές, με δράσεις, με συμμαχίες από την Τουρκία και από τους αδελφούς μουσουλμάνους, με παρασκηνιακές παρεμβάσεις στο Ιράν. Και τώρα έρχεται η στιγμή που το Ισραήλ, που έχει δεχθεί επίθεση από το Ιράν τον Απρίλιο, πεπερασμένη, συντονισμένη στο πλαίσιο μιας καλής επιθετικής γειτονίας, ας την ονομάσω έτσι, αυθερέτως. Καλή επιθετική γειτονία. Θα σε χτυπήσω, θα με χτυπήσει και μέχρι εκεί. Τις επιθέσεις από τους Χούθη. Τις επιθέσεις από το νότιο Ιράκ, που υπάρχουν ισχυρότατες ηιτικές πολυτοφυλακές, οι οποίες συνδέονται με το Ιράν, καθοδηγούνται από το Ιράν, και εκεί όταν λέμε Ιράν μιλάμε για τους θουρούς της Επαναστάσεως. Τα ΕΣΕΣ δηλαδή του Ιρανικού καθεστώτος. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ή αν θέλετε οι Πρετοριανοί, μπορεί να μην σας αρέσει η έκφραση τα ΕΣΕΣ, οι Πρετοριανοί. Αυτό λοιπόν, αλλά εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα να χρησιμοποιήσω ούτε όρους, ούτε φράσεις, ούτε χαρακτηρισμούς. Στο κάτω-κάτω η ιστορία είναι κοινή και οφείλουμε να διδασκόμαστε από εκείνη. Άρα λοιπόν το Ισραήλ, έχοντας εξολοθρεύσει τη Χαμάς, το μόνο που του μένει ως ιστορική ευκαιρία και γεωγραφική, το τονίζω, γεωστρατηγική εν τέλει, είναι να εξαλείψει τη Χεζμπολά. Μπορεί να το πράξει, βεβαίως. Μα εδώ ακριβώς θα επανέλθω στην αρχή της εκπομπής που σας είπα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Λίβανο ή που θα συμβεί, μπορεί να έχουμε πραγματικά χερσαία εισβολή, μπορεί πράγματι να δούμε μια εκαθάριση τύπου του 1982 ως την κλάδο του ποταμού Λιτάνη, τότε ο Αριέλ Σαρών είχε προελάσει στην επιχείρηση ειρήνη της στη Γαλιλαία και είχαμε και τις περίφημες σφαγές στα παλαιστινιακά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Να μπει στην ευκαιρία, να μπει δηλαδή στο πλαίσιο των στρατηγικού σχεδιασμού, να φτάσει και να καταλάβει και τη Βηρυτό. Μόνο που εδώ δεν είναι Γάζα. Μόνο που εδώ υπάρχουν Χριστιανοί Λιβανέζοι. Υπάρχουν Μαρονίτες. Υπάρχουν Δρούζοι. Οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να τελειώνουν με τη Χεζμπολά. Και αυτή η επιχείρηση στρατιωτική μπορεί να οδηγήσει σε κάθαρση του Λιβάνου. Και στην επανένταξή του σε ένα σύστημα ασφαλείας και επιρροής, δυτικής επιρροής, στο οποίο η Κύπρος είναι ακριβώς απέναντι. Και πάνω τα κατεχόμενα. Η Κύπρος μας που βλέπει αντικριστά το Λίβανο. Και αυτό που συμβαίνει στο Λίβανο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ελληνισμό. Όχι μόνο για λόγους ιστορικούς, πολιτισμικούς, όχι μόνο για τους εκείνους τους δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι δηλώνουν χριστιανοί και καταγωγής από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από την Αυτοκρατορία των Σελευκηδών, άπικη δηλαδή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άπικη από την εποχή και έπικη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μεγάλο κεφάλαιο. Αν το δείτε και το ανοίξετε και δείτε ο Ελληνισμός πόσο σημαντικός είναι και είναι εν υπνώση. Δηλαδή υπάρχουν ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί οι οποίοι τους βλέπεις μοιάζουν με εμάς, συνομιλούν με έναν τρόπο ο οποίος
δεν είναι υπεροπτικός, δεν είναι αλαζονικός, αλλά σου λέει με σεβασμό ότι εμείς είμαστε Ρωμοί. Αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Και το Πατριαρχείο Αντιοχίας, παρότι έχει γίνει αραβόφωνο, δεν πάβει να είναι ένα από τα 4 πατριαρχεία τα οποία εμείς ιδρύσαμε. Κωνσταντινούπολεως, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρίας. Την τεράστια κληρονομιά. Αλλά εμείς είμαστε βιλοί απέναντι στην ιστορία. Ναι, βιλιάζουμε. Ενώ πρέπει να επιδείξουμε γενναιότητα και να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε στον επανασχεδιασμό. Δεν είναι μακράν ο Λίβανος. Όπως και η Κύπρος ουδέποτε ήταν μακράν. Τι θα συμβεί όμως στη συνέχεια. Υποψιάζομαι και εκτιμώ ότι η Χεζμπολά θα υποχωρήσει εντός της Συρίας. Και φυσικά, η Συρία είναι ένα καθεστώς το οποίο μεν χαίρεται να έχει τη Χεζμπολά ως εμπροστοφυλακή, ως πρόξη αν απαιτηθεί. Εδώ είναι τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατελήφθησαν από τους Ισραηλινούς κατά τον πόλεμο του 1973. Η Συρία όμως είναι μια χώρα η οποία έχει υποστεί διαμελισμό. Ότι βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα της, το 1 τρίτον περίπου, που κείται ανατολικώς του Εφράτου ποταμού, ελέγχεται από την Κουρδοαραβική Συμμαχία. Ένα μικρό κομμάτι, αλλά σημαντικό, έχει καταληθεί από τους Τούρκους σε αυτό το τμήμα ανατολικώς του Εφράτου, και στα βορειοδυτικά υπάρχουν οι περιοχές πέριξ του Αφρίν που έχουν καταληφθεί στρατιωτικώς ενόπλως από την Τουρκία. Ο Άσαντ αναγνωρίζει ότι στέκεται στην εξουσία χάρη σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι η ρωσική παρουσία στις βάσεις Λατάκια, Ταρτούς, Χμεϊνίμ, αεροναυτική, που είναι το παράθυρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μεσόγειο θάλασσα, και φυσικά στις στρατιωτικές πολιτοφυλακές του Ιράν, στους φρουρούς της Επαναστάσεως και σε όλους εκείνους τους ιείτες στρατιώτες οι οποίοι έρχονται να στηρίξουν ό,τι έχει απομείνει. Και φυσικά με μεγάλες κοιλίδες του Χαλιφάτου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως επίσης τους επίσης τζιχαντιστικές οργανώσεις εκτός του Αφρίν. Δηλαδή, ένα χάος. Και η Χεζμπολά, εφόσον αποσυρθεί εις την περιοχή της Συρίας, θα προκαλέσει και νέο χάος. Και εδώ υπέθεται το ερώτημα. Έως πού είναι διατεθειμένο να φτάσει το Ισραήλ? Η απάντηση δεν είναι ως πού είναι διατεθειμένο να φτάσει το Ισραήλ. Η απάντηση εισέγεται στο γεγονός ότι μέχρι τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, με όποιο αποτέλεσμα έλθει, θα πρέπει το Ισραήλ, σε συνεννόηση με τη Δύση και δι' τις Ηνωμένες Πολιτείες ή χωρίς αυτές, να προχωρήσει στους σχεδιασμούς και να εξαναγκάσει τη Χεζμπολά σε στρατηγική έξοδο προς τη Συρία. Γιατί η Χεζμπολά θα χτυπηθεί, θα υποστεί τεραστίες απώλειες, αλλά δεν θα εκμηδενιστεί. Θα εκμηδενιστεί ο βαρύς οπλισμός τους. Αλλά οι μονάδες της θα συνεχίσουν να δρουν για κάποιο διάστημα εντός του Λεβάνου και θα προσπαθήσουν να ανασυγκροτηθούν εντός της Συρίας. Άρα, για να μην έχουμε ξανά πάλι επανάληψη παλαιότερων φαινομένων, θα πρέπει αυτή η επιχείρηση δια της ισχύως αναδιάταξης της Μέσης Ανατολής να συνεχιστεί και στη Συρία. Τη βοηθεία ή τη ανοχή φυσικά της φιλοδυτικής Ιορδανίας και το μεγάλο ερωτηματικό, τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία σε αυτήν την επομένη τρίτη φάση. Πρώτη η Γάζα, δεύτερη η φάση του Λιβάνου, η τρίτη η φάση της Συρίας. Και θα μου πείτε, σε όλα αυτά το Ιράν τι κάνει? Το Ιράν έχει χάσει, κατά την δική μου την προσωπική μου εκτίμηση, τον πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Τον έχει χάσει. Και τον έχει χάσει διότι επένδυσε στην ισχύ, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί δια της ισχύως να επιβάλλει αυτό που θέλει. Θα έπρεπε το Ιράν να ήταν ουσιαστικά ένας δορυφόρος, όχι και μερικός, κυριολεκτικός δορυφόρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το Ιράν όμως δεν είναι δορυφόρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τώρα είναι μια δύναμη η οποία θέλει να παίξει ρόλο στα περιφερειακά, αλλά αναγνωρίζει ότι δεν έχει την ισχύ να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε έναν μεγάλο πόλεμο. Το έχω ξαναπεί και σε παλαιότερες εκπομπές, έτσι. Και αυτό που ζητά είναι να μην χάσει το καθεστώς την θέση του. Διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή
συγκλονίζεται από εσωτερικές αναταράξεις. Ένας πόλεμος που δεν θα σημάνει στρατιωτική εισβολή κατά του Ιράν, δηλαδή δεν θα δείτε μεραρχίες να εισβάλλουν από τον Κάφκασο, από το Ιράκ ή από την Τουρκία, θα προκαλούσε μια συσπήρωση. Όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άλλου είδους πόλεμο, εξ αποστάσεως, με σύγχρονα μέσα, πυράβλους, βήματα κρούζ, έξυπνα όπλα, μαχητικά τύπου από stealth F-35 αποκρύψεως, όπου το Ιράν δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Και επειδή ακριβώς δεν διαθέτει αυτές τις δυνατότητες, προχωρεί σε μία άσκηση πιέσεως μέσα των λεγόμενων πρόξι, όπως είναι η Ιεμένη, όπως είναι οι Σιητικές Πολιτοφυλακές, όπως είναι η Συρία, όπως είναι η Χεσμπολά στο Λίβανο, όπως είναι και μερικώς η Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, που τίθεται, το Ισραήλ θα μπορέσει να εκαθαρίσει τη Χεσμπολά και να την εξαναγκάσει σε έξοδο προς την Συρία μέχρι τις αμερικανικές εκλογές? Οι εποχές είναι καλές. Η Μέση Ανατολή αρχίζει πλέον και βιώνει ψυχρότερες περιόδους, η θερμοκρασία πέφτει. Και το κυριότερο από όλα αυτά είναι ότι πέφτει επίσης και η θερμοκρασία στις σχέσεις με άλλες χώρες. Είναι κοινό μυστικό ότι τόσο η Σαουδική Αραβία και δι' η Αίγυπτος, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συν το Κατάρ, το Κουβέιτ κτλ., πολλοί θα ήθελαν να δουν να εξαλείφεται ο θύλακας της Χεσμπολά, πολύ περισσότερο από την ενόχληση την οποία είχαν με την Λωρίδα της Γάζας. Και αυτό είναι κάτι που το Ισραήλ το γνωρίζει. Και ξέρει ότι όσο συντομότερα τελειώσει κόβοντας τα κεφάλια της Χεσμπολά, που αυτό ακριβώς σημαίνει αποκεφαλισμός της Χεσμπολά, δηλαδή σκοτώνουμε στρατιωτική ηγεσία, εξοντώνουμε εκείνους που παίρνουν, είναι τα πρόσωπα κλειδιά στη λήψη αποφάσεων, εκδιώκουμε άλλους και στη συνέχεια το βέλτιστο για το Ισραήλ θα ήταν η Χεσμπολά όλοι να φύγουν και να πάνε στο Ιράν. Αλλά δεν θα πάνε στο Ιράν. Θα πάνε προς την περιοχή της Συρίας. Εκεί θα είναι το νέο στρατηγείο. Και είναι προφανές ότι η τρίτη φάση της επιχειρήσεως θα έχει ως στόχο το τέλος του καθεστώτος Άσαντ και την διάλυση της Συρίας, την αναδιάταξή της, τον ανασχηματισμό της όπως τον ξέρουμε. Και σε αυτή την φάση όπου θα αλλάξουν τα σύνορα, ναι, καλά το σκεφτήκατε, έχουμε να κάνουμε πάλι με το Κουρδιστάν, εντός της Τουρκίας και στο Βόρειο Ιράκ. Γι' αυτό και η Τουρκία, αυτό το οποίο τρέμει, είναι ακριβώς να μην λήξει ο πόλεμος στο Λίβανο και εξοβελιστεί, εξοστρακιστεί, εξουδετερωθεί. Τι ωραία είναι η ελληνική γλώσσα, η Χεσμπολά. Στη συνέχεια, ο κλήρος θα πέσει στη Συρία. Και εκεί η Τουρκία θα πρέπει να ξέρει ότι ο ανατολικός του Εφράτη, το 1/3 της Συρίας, είναι έτοιμο. Μαζί με το Βόρειο Ιράκ, αν κάποια στιγμή το θελήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένα Κουρδιστάν ή περιοχές οι οποίες θα ελέγχουν οι Κούρδοι, ίσως ακόμα χωρίς ενιαία διοίκηση και έλεγχο, έχει φτάσει την καυτή ανάσα της αναθεωρήσεως της ισχύως του Ιράν και της γεωπολιτικής του θέσεως, αγγίζοντας το σκληρό πυρήνα της Τεχεράνης. Και αυτό το γνωρίζει και η Τεχεράνη, το γνωρίζει και η Άγκυρα. Και η Τουρκία και το Ιράν στην παρούσα φάση έχουν συμφέροντα τα οποία συμπλέον. Βλέπουν ότι έρχεται αυτό το οποίο είχε δει κατά το παρελθόν ο Ραλφ Πίτερς πριν από 20 και πλέον χρόνια για τη νέα μεγάλη Μέση Ανατολή. Αλλά κύλησε αρκετό είδωρ εις τον άβλακα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι εμείς σε μια τέτοια συγκυρία δεν μπορούμε να είμαστε παρατηρητές και μάλιστα με τον τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, αφήνοντας τις εξελίξεις σε άλλες χώρες. Ό,τι έπραξε η Τουρκία στην Ουκρανία, πρέπει εμείς να το πράξουμε τώρα. Και τα σημεία αναφοράς μας είναι πανίσχυρα. Πατριαρχία Αντιοχίας Ιεροσολύμων. Τα δύο αυτά πολύ σημαντικά στηρίγματα του ελληνισμού διαχρονικά. Φίλοι και φίλες, το Ισραήλ δουλεύει για μας. Όλη η βρώμικη δουλειά που ήθελε η Δύσης
να γίνεται στο χώρο όπου πάλι ποτέ ήκμασαν οι σταυροφορίες και τα σταυροφορικά κράτη, τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά όχι όμως με τρόπο καρμπών. Έχει τη δική της πάντοτε δυναμική, αλλά κατά αναλογία και καθομοιότητα βλέπουμε, γιατί είναι η γεωγραφία, βλέπεις, η οποία δεν αλλάζει, δυνάμεις να αντιπαλεύουν με τους ίδιους τελικούς στόχους. Η κατάκτηση, ο έλεγχος σημαντικών γεωγραφικών περασμάτων, όπως είναι η περιοχή υψηλωτά της γεωστρατηγικής αξίας της Μέσης Ανατολής. Αφού λοιπόν με το Ισραήλ πλέον και την Ελλάδα μας δένουν στρατηγικοί δεσμοί, αφού λοιπόν η χώρα μας είναι μία από τις χώρες εκείνες οι οποίες αποβλέπει στις άριστες, το τονίζω, όχι καλές, άριστες στρατηγικές σχέσεις, συμμαχικές, για να μην υπάρξει παρανόηση, στρατηγική σχέση και συμμαχική σχέση είναι, επιφέρουν, προκαλούν και δημιουργούν μία ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα του φίλου και συμμάχου είναι μια ιδιότητα η οποία, αν τη δούμε και με λίγο ανθρώπινο πρόσωπο, όταν κάποιος έχει πρόβλημα και ζητάει τη βοήθειά σου ή ακόμα και αν δεν στη ζητήσει, εσύ πρέπει να την παρέχεις, ναι, για να θυμάται, και οι Ισραηλοί θυμούνται, ποιος είχε σταθεί αρρωγός τους με όλους τους δυνατούς τρόπους στις δύσκολες στιγμές. Τι κάναμε λοιπόν εμείς από το σημείο? Η Ελλάς επρόκειται να γίνει, να αναλάβει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας το 2025 με 2026, αυτή την περίοδο. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο στην περίφημη ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη της 18ης Σεπτεμβρίου, πριν δηλαδή από μερικές ημέρες, ο οποίο καλούσε το Ισραήλ ουσιαστικά να αποχωρήσει και, εν πάση περιπτώσει, συνόψιζε όλη αυτή την αντίδραση από ένα σημαντικό μέρος του κόσμου εναντίον του εβραϊκού κράτους. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία, όπου 14 χώρες ψήφισαν κατά και 43 απήχαν, για να δούμε λοιπόν, κατά ψήφισε η Αργεντινή, η Τσεχία, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, Μικρονησία, Μαλάου, η Φίτσι, δεν μας δίνει αυτά, Παλάου κλπ, Τόγκα, Τουβαλού και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε κάτι. Η Ουκρανία, ναι, η Ουκρανία, δήλωσε παρόν, αποχή. Ουκρανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Σλοβακία, η Σερβία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Νότιος Κορέα, η Ρουμανία, η Γερμανία, η Γεωργία και πολλές άλλες. Μα και η Αλβανία. Και εμείς, αντί να είμαστε σε αυτή την ομάδα, εντάξει, δεν σου λέω να ψηφίσουμε κατά και να βγούμε κανονικά δεξιά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Εγώ θα ήμουν αυτής απόψεως. Ψηφίσαμε υπέρ. Και αυτό, σήμερα που προσπαθούμε να συζητήσουμε και να ζητήσουμε προηγμένα οπλικά συστήματα, να συζητήσουμε για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, να συνομιλήσουμε επίσης για στρατηγικούς, ιδιαίτερα στρατηγικές σχέσεις. Δηλαδή, τι σώη στρατηγική σχέση μπορείς να δημιουργήσεις με έναν αντίπαλο, ο οποίος στην πρώτη μεγάλη, με έναν χώρα η οποία δεν είναι αντίπαλό σου, αλλά θες να είναι φίλος και σύμμαχος και το δηλώνεις, παίρνεις θέση εναντίον του. Εναντίον του. Όχι ουδετέρα, απέχω. Και έρχεται και ένα άλλο χτύπημα. Είχαμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτου. Το Ισραήλ δεν δέχεται επαρκείς πιέσεις να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και η κλιμάκωση στο Λίβανο αποτελεί ναρκοπαίδιο που η διεθνής κοινότητα μπορεί να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Φαίνεται ότι δεν ασκείται αποτελεσματική πίεση κατά του Ισραήλ. Είμαστε φίλοι, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και ειλικρινείς μαζί τους.
Φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε ο Θουκυδίδης εδώ απέχει. Ο Θουκυδίδης στην παρούσα περίπτωση, ναι μεν είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, αλλά όπως λέει και ο καθηγητής Γιάννης Μάζης, διεθνές δίκαιο μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Το Ισραήλ δεν κάνει τίποτε άλλο παρά ακριβώς αυτό ακριβώς το οποίο σας προδιέγραψα. Προασπίζει την ασφάλειά του. Και γι' αυτό το λόγο η χώρα μας, η οποία απειλείται από την Τουρκία, από τον τουρκικό αναθεωρητισμό, που έχει ένα κομμάτι του ελληνισμού υποκατοχή στη Βόρεια, στα κατεχόμενα, στην Κύπρο μας, που βιώνει συνεχώς μια απειλή η οποία και λεκτική και πολιτισμική και πολιτική και εθνική υπάρχει, με τη γαλάζια πατρίδα, τα όλα τα ιδεολογήματα και τα συμπεριαυτής, θέλει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για έναν στρατηγικό εταίρο, όπως είναι το Ισραήλ, να δηλώνει η αποχή έως και δυσφορία. Αυτό για μένα είναι λάθος εκτίμηση σε μια ιστορική συγκυρία που η χώρα μας ακριβώς λόγω της Κύπρου έπρεπε να είναι ως η παρούσα. Και όχι μόνο ως η παρούσα, αλλά να έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσει όλες εκείνους τους μηχανισμούς και όλες εκείνες τις αλυσίδες σχέσεων που σήμερα θα την έφεραν σε προνομιακό επίπεδο για να μπορέσει να συνομιλήσει και να πει, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να είμαι ο συνομιλητής σας. Αυτό το ρόλο τον φιλοδοξεί να τον αποκτήσει η Τουρκία και όχι εμείς. Διότι η Τουρκία έχει ενεργητική εμπλοκή. Όταν η Τουρκία λέει ότι το Ισραήλ, το Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη τουρκική, το Κουντούς και στρατηγικός στόχος, Οθωμανικός βασικά, εμείς δεν τολμούμε να πούμε κάτι, όχι να πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας. Όχι τέτοιες ανοησίες. Έχουμε το Πατριαρχείο όμως εκεί. Έχουμε Έλληνες μοναχούς. Έχουμε το Πατριαρχείο Αντιοχίας, αραβόφωνο μεν, αλλά υφίσταται. Μη χάνουμε την επαφή μας με μια περιοχή στην οποία μας δένουν χιλιάδων ετών ιστορικές συγκυρίες και δράσεις και γεγονότα. Φίλοι και φίλες, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια στούρθο κάμιλος που να κρύβει το κεφάλι της μέσα και να λέει το διεθνές δίκαιο. Ωραία, όλοι είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και η Κίνα είναι, και η Ρωσία είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Κανένα αντίρρηση. Και η Τουρκία είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και το Ιράν είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Νομίζω και η Χεσμπολά είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και η Χαμάς είναι και η Χούθη είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω όλο το σύμπαν είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Αλλά εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια απειλή, η οποία αν γιγαντωθεί και αν γίνει επιτυχής, και αν υποθέταμε ότι σε αυτό το φαντασιακό σενάριο το Ισραήλ εξαφανιζόταν, ναι, ναι, σωστά μαντέψατε, ποια θα ήταν η επόμενη γραμμή εστίας? Ναι, η Κύπρος και η Ελλάς. Το Ισραήλ είναι προγεφύρωμα. Είτε σ' αρέσει ορισμένους, είτε όχι. Μερικές φορές το χαρακτηρίζουμε τα σταυροφορικά κράτη. Ίσως να είμαι υπερβολικός σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, γιατί είναι μια περιοχή στην οποία το εβραϊκό έθνος διαβίει δια αιώνες και χιλιετίες. Εμείς με εκείνους έχουμε όντως διαφορές. Ναι, οι υπόδες των Μακαβαίων. Ναι, αλλά μην ξεχνούμε όμως ότι η δική μας πολιτιστική συμμετοχή και επιρροή στην περιοχή είναι τεραστία. Γιατί μετά τους Μακαβαίους, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, όσα πολλά ονόματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, συνέχισαν να βαφτίζουν τα παιδιά τους με ονόματα Ελλήνων. Εμείς δεν έχουμε κάποιο παιδί να τον έχουμε βαφτίσει Μουσταφά ή Χουσέιν ή ό,τι άλλο νομίζει, ή Μοχάμετ. Εκείνοι το έκαναν και συνεχίζουν να το κάνουν. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο ελληνισμός έχει και άλλα εργαλεία για να διεισδύει. Μην του τα αφαιρούμε. Και ας προσπαθήσουμε στον ελληνισμό, τον οποίο πιστεύουμε όλοι, για να μπορεί να διαιωνιστεί και να μπορεί να συνεχίσει να είναι ο πυλωρός της Δύσεως,
να είναι εκείνος ο ελληνισμός ο οποίος κρατάει με το ξύφος, όχι με κλάδο ελαιάς, με ξύφος, πάνοπλος, από την Κύπρο έως και τον Εύρο, στα σύνορά μας, τα ανατολικά, μέσα των νησιών του Αιγαίου, τις πόρτες της Ευρώπης κλειστές. Και όχι ανοιχτές. Και όχι να κατακλειόμεθα συνεχώς από λαθρομετανάστες και να έχουμε 60% αύξηση. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Φίλοι και φίλες, ο αγώνας που γίνεται στη Μέση Ανατολή αφορά και εμάς. Μα θα μου πείτε, μα γίνονται εγκλήματα. Βεβαίως, σε όλους τους πολέμους γίνονται εγκλήματα. Δεν τα δικαιολογούμε, ούτε τα νομιμοποιούμε. Αλλά άμα ξεκινήσουμε και βάζουμε και λέμε ποιος έχει κάνει τα περισσότερα εγκλήματα και πού, σας πληροφορώ ότι η ιστορία θα μας πάει πάρα πολύ πίσω και ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι και τόσο θετικά ή προς όφελος εκείνους οι οποίοι τα επικαλούνται. Όμως, για να είμαστε και σοβαροί και συνεπείς στη φράση «είμαστε στρατηγικοί εταίροι», πρέπει να το αποδεικνύουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτη. Μιλάμε για στρατηγικούς εταίρους. Πολύ ωραία. Ο Ερντογάν συναντήθηκε με το ΣΥΣ. Ήταν μια ενότητα που ήθελα να παρουσιάσω τις τελευταίες δύο εκπομπές, στις οποίες δεν κατόρθωσα να είμαι παρόν. 17 μνημόνια συνεργασίας υπέγραψαν. Λιβύη, Σομαλία, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί το έπραξε αυτό ο Ερντογάν? Γιατί ο Ερντογάν, σε αντίθεση με εμάς, ασκεί μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Δεν πήγε με κανονιοφόρους στην Αίγυπτο, αλλά πήγε με προοπτική επιθετική. Δηλαδή, τι θέλετε να συζητήσουμε, τι μπορώ να δώσω, τι μπορείτε να πάρετε, επί ίσης όρους ή 60-40 ή και όπου δεν μπορεί 70-30. Γιατί δεν είναι ισχυρός ο Ερντογάν. Δείχνει ισχυρός. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να αλλάξει είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε πίσω. Είναι δηλαδή η σύνδεση είτε με ενέργεια, ηλεκτρική ή πάση άλλης φύσεως του εβραϊκού κράτους, του Ισραήλ, μέσω της Κύπρου και από εκεί στη χώρα μας. Και όταν υλοποιηθεί στο μέλλον ο IMEC, ο India Middle East Corridor, που είναι το βασικό αίτιο της 7ης Οκτωβρίου, το γεωπολιτικό αίτιο, αν θέλετε, με γεωστρατηγικές προεκτάσεις, τότε η μορφή της Μέσης Ανατολής θα αλλάξει επί το βελτίο. Αφού προηγουμένως εκαθαριστεί η περιοχή βορείως, δυτικός και ανατολικός του Ισραήλ. Εποφελία της Δύσεως, αλλά και των μεγάλων ισχυρών αραβικών κρατών. Λιβύη, Σομαλία. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Αίγυπτο. Τη Λιβύη, που θέλει να την έχει υπό έλεγχο και να εκδιώξει την Τουρκία στο μέτρο του δυνατού, όσο μπορεί, μαζί με τα Εμιράτα, και στη Σομαλία, όπου εκεί παίζεται ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει την Αιθιοπία. Και γιατί ενδιαφέρει την Αιθιοπία και ενδιαφέρει και την Αίγυπτο? Γιατί στην Αιθιοπία κατασκευάζεται το μεγαλύτερο φράγμα, το οποίο συγκρατεί και ελέγχει τον ρου των υδάτων του ποταμού Νείλου. Θα επανέλθουμε όμως επ' αυτού. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτα. Ενώ εμείς λοιπόν βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε για την Τουρκία, για το Ισραήλ, για τη Χεσμπολά κτλ., ο επιτίδιος γεωπολιτικός ουδέτερος, ναι, του Βέμπερ, του Φρανκ Βέμπερ το βιβλίο, ο επιτίδιος ουδέτερος που αναφέρουμε στην Τουρκία, δια του Προέδρου Ερντογάν, δήλωσε ότι οι Ισλαμικές χώρες θα πρέπει να συγκροτήσουν συμμαχία κατά του αυξανωμένου Ισραηλινού επεκτατισμού. Μάλιστα. Για δείτε κάτι. Συγγνώμη λίγο. Ο αυξανόμενος, λέει, επεκτατισμός της Τουρκίας, ο οποίος παρεμβαίνει στην περιοχή του Αζερμπαϊτζάν, Ναγκόρον Καραμπάχ, στη Συρία με στρατιωτικές εισβολές, στην Κύπρο με κατεχόμενα, στη Λιβύη με αποστολή στρατιωτικών εξτατευτικού σώματος και απειλεί συνεχώς τη χώρα μας, εισβάλλει με στρατιωτικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο Ιράκ. Αυτός είναι ο επεκτατισμός
Ναι. Μα αυτή είναι η απόδειξη. Ο μόνος επεκτατισμός που υπάρχει στην περιοχή είναι αυτός της Τουρκίας, της Νοοθωμανικής Τουρκίας, όχι του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν κινδυνεύει. Δεν πάει να προσαρτήσει νέα εδάφη. Η Τουρκία όμως το έχει πράξει. Η Τουρκία το προσδοκά με το δόγμα, το ιδεολόγημα, το ψευδοειδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδος. Προσπαθεί να προσαρτήσει ό,τι δεν μπορεί. Ακόμα και τον αέρα. Ακόμα να εδαφοποιήσει και τη θάλασσα. Όμως επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα. Το αντίθετο έρχεται. Και η Τουρκία είναι παρατηρητής αυτές τις αλλαγές. Δεν μπορεί να πράξει τίποτα απολύτως. Λεονταρισμοί του τύπου Μπαχτσελή, θα στείλω στρατεύματα, φοράω τις μπότες μου και πάω στον Ιερουσαλήμ, είναι για γέλια. Οι άνθρωποι είναι γελοί σε αυτά τα οποία λένε. Η Τουρκία όχι μόνο δεν μπορεί να κινηθεί στρατιωτικώς, αλλά η ίδια η Τουρκία έχει ξεκινήσει ήδη να βλέπει ότι η προσπάθειά της στη Συρία να διαλύσει το κουρδοαραβικό μόρφωμα ανατολικός του Εφράτου έχει αποτύχει. Και σε περίπτωση που έχουμε την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ο Ντόναλτ Τραμπ είναι περισσότερο φίλος του με το Ισραήλ, πολύ περισσότερο από ότι είναι φίλος με την Τουρκία, θα πρέπει η Τουρκία να ζητήσει συγγνώμη για τις ανοησίες και τις μεγαλοστομίες. Και αν δεν τους ζητήσει συγγνώμη, τότε αν μη τι άλλο, παρά τα όσα κάνουν κάποιοι καλοί καλοθελητές στο State Department, πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, που μεγαλοποιούν την ιδέα της μεγάλης Τουρκίας, του σταθερού συμμάχου, η πραγματική σκληρή, το σκληρό κράτος, το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη προδιαγράψει το μέλλον της Τουρκίας και αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Το έμαθαν το 2016 και από το 2016 μέχρι το 2024 μας χωρίζουν μόλις 8 έτη. Λοιπόν, αυτό έχει προστεθεί. Το αντίθετο έρχεται. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Συνοθέτα. Λέει λοιπόν ο Ερντογάν, μην ξεχνάτε, όσοι πηγαίνετε σε εκκλησίες, να γράφετε στο υπερηγείας και το όνομα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έτσι. Να τον έχει ο Θεός καλά. Η Χαμάς, λέει, δεν υπερασπίζεται μόνο τη Γάζα, αλλά αμήνεται των Ισλαμικών τόπων και της Τουρκίας. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήσουμε ασχολίαστα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας να λέει ότι, και να το εννοεί, είναι συνειδητοποιημένος ο Ερντογάν. Δεν είναι κάποιος ο οποίος τα λέει για ψήφους. Δεν θα τον ψηφίσουν σε αραβικές χώρες. Δεν θα τον ψηφίσουν οι Ισλαμιστές. Αμήνεται των Ισλαμικών τόπων η Χαμάς και της Τουρκίας. Δηλαδή, η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή του τουρκικού στρατού, που σύμφωνα με τον Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργού Εθνικής Αμήνης και Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο στρατός της Τουρκίας δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά ανήκει στον προφήτη Μόμεθ. Μάλιστα. Ακόμα άλλη μία ένδειξη, απόδειξη, αλυσιδωτή απόδειξης των προθέσεων και των τελικών γεωπολιτικών οραματισμών της Νεοοθωμανικής Τουρκίας. Οι προθέσεις τους είναι συγκεκριμένες. Η ανασύσταση μιας νεοοθωμανικού τύπου αυτοκρατορίας, σε εισαγωγικά του αυτοκρατορίας, περνά μέσω από το πατρονάρισμα όλων εκείνων των ομάδων των Ισλαμιστικών και παραϊσλαμιστικών που υπάρχουν, που υφίστανται, με τελικό στόχο όλοι αυτοί να αποτελέσουν ένα βραχίωνα τύπου Σαντάτ, όπως ήταν η Βάγνερ, όπως είναι η Βάγνερ, όπως είναι η BlackRock, η Blackwater, συγγνώμη. Ζωντανή είναι η εκπομπή, δεν διαβάζω κείμενο. Δηλαδή, μία μισθοφορική οργάνωση. Ποιος μας λέει εμάς, που το γνωρίζουμε έτσι, για τις οικονομικές συνδέσεις και διασυνδέσεις που έχει η Τουρκία με όλες αυτές τις ομάδες. Και φυσικά με τους αδερφούς μουσουλμάνους, μην τους ξεχνάμε. Είναι πανταχού παρόντες, κατά πάντα πληρώντες και πληρώνοντες. Συν το Κατάρ μαζί, το αδερφό Κατάρ, το Ερντογάν. Αυτό δείχνει ένα μεγάλο σχεδιασμό. Πού θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την απόσυρση του Ερντογάν από την Προεδρία. Για πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτη.
Μάλιστα. Όχι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό θα το αφήσουμε για την πρώτη φορά για την επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Τι είχαμε? Αυτή εδώ η κυρία, η οποία έχει ορκιστεί ανθιπροφαγός, ονομάζεται Εμπρού Έρογλου. Μάλιστα. Νεαρή ανθιπροφαγός, σχολή Ευελπίδων, να είναι καλά, να τη χαίρονται οι γονεί τους. Το Εμπρού, από ό,τι έμαθα από ένα φίλο μου τουρκομαθή, σημαίνει συννεφιά. Νέφος. Συννεφούλα, λοιπόν. Δεν είναι προσβλητικός ο όρος. Η συννεφούλα, λοιπόν, συγκέντρωσε τους μαθητές της και όλοι μαζί πραγματοποίησαν ένα δεύτερο όρκο μετά τον επίσημο που έδωσαν ως απόφοιτη της σχολής Ευελπίδων, ας πούμε, της Τουρκίας. Αυτός ο όρκος που συνδυάστηκε με την έσυραν και την ύψωση των ξυφών, είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ Ατατούρκ. Προκάλεσε τρόμο, πανικό, μέσα σε όλο το ΑΚΠΑΡΤΙ και σε όλο τον κομματικό κρατικό μηχανισμό της Νεοοθωμανικής Τουρκίας. Το πνεύμα του 2016 φαίνεται πως ζει αυτό που έφερε το πραξικόπημα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, οι ανθιπολογαγοί έσυραν τα ξύφη, σε ποιον τραβάς αυτά τα ξύφη, θα εκαθαρίσουμε όσους δεν γνωρίζουν τη θέση τους. Και ήδη συζητούν για αποστρατείες τουλάχιστον 20 ευελπίδων Τούρκου αυτή. Ευέλπη σημαίνει καλή ελπίδα, έτσι, καλή ελπίση. Αυτό όμως δείχνει κάτι το οποίο η Τουρκία προσπαθεί να απομακρυνθεί, να το ξεχάσει, αλλά δεν μπορεί. Η Τουρκία είναι χωρισμένη σε πάρα πολλά κομμάτια. Σε σουνιτικό, σε αλεβιτικό, σε κουρδικό, σε ποντιακό, σε κρυπτοχριστιανούς, σε ένα σωρό άλλες μειονότητες, αλλά η κύρια διαίρεσης είναι αυτή που είναι υπέρ του Κεμάλ Ατατούρκ και αυτή που είναι υπέρ του Ταγί Ερντογάν. Αυτές οι δύο ομάδες, οι οποίες εκφράζουν εκατομμύρια του τουρκικού λαού, και δεν αναφέρομαι σε έθνος, αλλά σε λαό, συγκρούονται και θα συγκρούονται μέχρι τελικής πτώσεως. 8 χρόνια μετά, αυτό είναι κάζους μπέλι για τον Ταγί Ερντογάν και την ομάδα του. 8 έτη μετά, αυτή η πράξη μπορεί να φαίνεται προϊόν τυχαιότητος, όμως δεν είναι. Ήταν και προμαλετημένη και καθοδηγημένη και αν μη τι άλλο έπρεπε να δείξουν τη δυσφορία τους σε αυτό το οποίο πιστεύουν και πιστεύω ότι κατά ιδανικά αυτά θα δώσουν και τη ζωή τους αν τους απαιτηθεί να πολεμήσουν αυτό τη λέλαπα του Ισλαμισμού, του Ισλαμικουστικού τύπου δημοκρατίας που δομεί, επαυξάνει και μεγεθύνει ο Ταγί Ερντογάν. Ας πάμε λοιπόν και στην τελευταία μας εικόνα. Ας ασχοληθούμε λίγο με τα δικά μας. Από εδώ μια εξαιρετική φωτογραφία του Ηλία Περγαντή και από εδώ ένα εξαιρετικό σκίτσο του κ. Παπανίκου. Τον κ. Παπανίκου δεν τον γνωρίζω. Τον Ηλία τον Περγαντή τον γνωρίζω. Εδώ βλέπουμε την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ελληνισμού. Με αφορμή τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολομού, τις δολοφονίες των στρατιωτών που πολέμησαν το 1974 και εκτελέστηκαν από τους Τούρκους, είναι περίφημη φωτογραφία που αυτός ο Έλλην λαμβάνει ένα τσιγάρι από τον φιλικό Τούρκο και στη συνέχεια τον εκτελεί. Και εδώ η σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον. Φίλοι και φίλες, εμείς είμαστε αυτά και πολλά άλλα. Είμαστε ουρανός, είμαστε και θάλασσα. Είμαστε στεριά, αλλά είμαστε και διάστημα. Είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε η φυλή εκείνη, το έθνος εκείνο, γιατί ναι, είμαστε και φυλή, είμαστε και έθνος που προορίζεται να ξαναγράψει την ιστορία, να την αλλάξει, να την διαμορφώσει. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ. Thank you.